Τα σύνδεσμος της Δράμας είναι από τους μεγάλους υποστηρικτές της ομάδας μπάσκετ και στα χρόνια που υπήρχε ομάδα, πλέον εδώ δεν υπάρχει ΚΑΟΔ, ερχόταν στο γήπεδο και μας υποστήριζε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, εγώ σήμερα βεβαίως στην Δράμα βρίσκομαι για εντελώς διαφορετικό λόγο, δεν έχει σχέση με το αθλητισμό, αλλά πάντα μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ. Τώρα για την ομάδα τι να πω, όλοι γνωριζόμαστε σε ποια φάση είναι ομάδα εδώ και χρόνια. Να μην αναφέρουμε ανώνυμη εταιρεία τι έχει περάσει, ότι συμμετείχε στο R39 και πιστεύουμε ότι φέτος και τα βγει που δεν ξέρω άμα υπάρχει μια επιχείρηση στην Ελλάδα ανώνυμη εταιρεία που έχει μπει στο R39 και έχει βγει πληρώνοντας τα χρέη. Βεβαίως το σκεπτικό πάντα της διοίκησης που συμμετέχω εγώ επειδή είναι διοίκηση πρωτοδικείου ήταν τα οικονομικά στοιχεία, γιατί έτσι και αλλιώς και βάσει του νόμου δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο εκτός να είμαστε διαχειριστές. Η ομάδα, έχουμε πει πολλές φορές, χρειάζεται ένα μεγάλο μέτοχο που θα μπορεί να δώσει και αγωνιστικό όραμα και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή το έχουμε. Ο Ιβάν Σαββίδης είναι κοντά και βλέπουμε και το γιο του παρακολουθεί συχνά το μπάσκετ. Θα ήταν ευχής έργο να ασχοληθεί ο Ιβάν Σαββίδης και με το τμήμα του μπάσκετ, δεν ξέρουμε, το βοηθάει κιόλας. Κοιτάξτε, άμα δεν υπήρχε η βοήθεια του κύριου Σαββίδη, η ομάδα δεν θα μπορούσε να είναι έστω και αυτό το επίπεδο που είναι τώρα. Να συμμετέχει στο EuroCup, να είναι ανταγωνιστική, να μπορεί να πληρώνει τα χρέη. Είναι πολύ σημαντική η βοήθειά του για την ύπαρξη αυτής της ομάδας και για την ύπαρξη της ΚΑΕ. Τώρα, άμα τα αποφασίζει κάποια στιγμή να ασχοληθεί και πιο σοβαρά, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Είναι η ευχή αυτό όλων των ΠΑΟΚ-τσίδων.